Αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η εικόνα της κρατικής μηχανής σήμερα. Μαζί μου είναι ο Δήμος Βερίκιος και μέσα σε όλα όσα τραβάει ο μέσος Έλληνας πρέπει να υποστεί και αυτόν τον εξευτελισμό στις ουρές, γιατί απλά το κράτος έχει παραλύσει. Ενός κακού μοίρια έπονται, Αντώνη μου. Τι άλλο να πει κανείς όταν βλέπει αυτές τις εικόνες που μιλούν από μόνες τους. Τούτος ο βασανισμένος λαός, εκτός από τον οικονομικό Γολγοθά, βλέπουμε ότι τραβάει και το Γολγοθά της καθημερινότητας, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με την παραλυσία του κράτους. Αυτό είναι το παράλυτο κράτος που βλέπουμε στους δέκτες μας. Και αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Είναι εικόνες συγκλονιστικές, Αντώνη, που δείχνουν ότι έχει καταρρεύσει το κράτος. Δεν φτάνει που δεν έχει να πληρώσει ο κόσμος. Ταλαιπωρείται και από πάνω. Ταλαιπωρείται στα ταμεία, στην εφορία, στη ΔΕΗ, στο ΙΚΑ, στα νοσοκομεία. Ταλαιπωρείται παντού. Και μην ξεχνάς τις εφορίες, που εκεί και ταλαιπωρείται και περιμένει στην ουρά και πληρώνει βεβαίως ό,τι έχει να πληρώσει. Ταλαιπωρείται λοιπόν από ένα υδροκέφαλο κράτος που είναι αντιπαραγωγικό, που είναι πανάκριβο, που αρνείται να εξυγχρονιστεί, να μικρύνει, να γίνει φθηνότερο και αποτελεσματικότερο. Δεν έπρεπε να περιμένουμε την Τρόικα να μας πιέζει για να το κάνουμε. Έπρεπε να το είχαμε κάνει από μόνοι μας προπολού. Να τα χάλια μας. Άντε τώρα αυτές οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου να πείσουν ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ούτε καν τριτοκοσμική χώρα δεν είμαστε. Αυτό δεν συμβαίνει ίσως ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες. Γιατί πας στην Αίγυπτο, δεν βλέπεις αυτά τα χάλια, τα σημερινά, στο ΙΚΑ Καλλιθέας, λοιπόν, σε ένα από τα μεγαλύτερα υποκαταστήματα του πιο νευραλγικού ιδρύματος της χώρας. Και βλέπεις τους πολιτικούς που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για το ανίκανο αυτό κράτος που είναι υποκατάρρευση, που το έφτιαξαν με τις πελατειακές σχέσεις, να υπερασπίζονται οι πολιτικοί μας ακόμα και σήμερα το τέρας που τρώει τα παιδιά του, γιατί τρώει τον πολίτη. Έτσι είναι. Και μετά μιλάμε για μεταθέσεις, μετατάξεις και πάει λέγοντας. Να, ας βάλουν εκεί υπαλλήλους λοιπόν από αυτούς που πλεονάζουν. Δήμο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Σε κρίσιμο σημείο, η διαπραγματεύση.